Σε ξεχωριστό λογαριασμό της ΔΕΗ θα έρχεται πλέον το λεγόμενο χαράτσι για τα ακίνητα. Για το 2012, οι ιδιοκτήτες ή οι νοικιαστές ακινήτων που θα παραλάβουν το συγκεκριμένο εκαθαριστικό θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε δόσεις είτε στα γραφεία της ΔΕΗ, είτε στις τράπεζες, είτε στα ταχυδρομεία. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ξεχωρίζει το χαράτσι των ακινήτων από τα υπόλοιπα τιμολόγια που επιβαρύνουν τους καταναλωτές ρεύματος. Από το 2013, που πρόκειται να αλλάξει η φορολογία των ακινήτων, τη διαδικασία αποστολής των εκαθαριστικών σημειωμάτων θα αναλάβουν απευθείας οι εφορίες και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό θα συμβεί διότι διαπίστωσε η ΔΕΗ ότι πέρσι χιλιάδες πολίτες, λόγω του ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, αρνούνταν να πληρώσουν και τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν επομένως μία χαμηλοσυνταξιούχα, πιθανόν των 500, των 350, των 300 ευρώ, ένας άνεργος ο οποίος δεν έχει ούτε καν δουλειά. Και έτυχε όμως πριν από μερικά χρόνια να έχει κάνει ένα σπίτι, να έχει πάρει ένα μικρό αυτοκινητάκι ή να του έχει πληρονομηθεί κάτι από ένα συγγενή του. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος θα τιμωρηθεί φέτος. Με την κακή έννοια και την καλή έννοια, αυτό δεν πιστεύω ότι ευσταθεί. Η οικονομία μας είναι ήδη σε βαθιά ύφεση. Αυτό θα είναι ένα τελικό χτύπημα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν τουλάχιστον κάποια χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα να περισσωθούν από αυτή τη λέλαπα. Επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν μηδενικό εισόδημα, γιατί είναι σαφές, το ζούμε όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο μισθωτός και ο άνεργος, είναι και ο επιχειρηματίας ο οποίος παρόλο κρατάει ένα μαγαζάκι, έχει έστω ένα γραφείο στο σπίτι του ή προσπαθεί και με ένα τηλέφωνο να κάνει κάποια δουλειά. Βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές οι δραστηριότητες που μηδενίσανε τα κόστη τους δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν κάποια εργασία, να έχουν κάποια απασχόληση. Και γι' αυτό λέμε επίσης ότι η ανεργία δεν είναι στο νούμερο το οποίο συζητιέται, είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν μέσα από τον ιδιωτικό τομέα να επιζήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Άρα περνάμε μια πολύ κρίσιμη φάση.